χειραψία. Καλώς τον. Καλώς σας βρήκαμε. Καθίστε. Κουβέντα για όλα τα θέματα και τα δικά σας και της επικαιρότητας. Να ρωτήσω κάτι από τα χθεσινά λίγο, γιατί άκουσα τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο να λέει τρέξτε και δεν θα δεχτώ λιγορίες, καθυστερήσεις, προσωπικές τακτικές. Για ποιον χτύπαγε η καμπάνια, γιατί για κάποιον χτύπαγε. Για όλους μας, για όλους μας. Ελάτε τώρα, για όλους μας. Χτύπαγε για όλους μας. Είναι προφανές ότι εδώ πέρα είμαστε στα τελευταία μέτρα. Είναι πολύ λίγα τα ζητήματα τα οποία είναι πολιτικά ευαίσθητα και δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστερήσεων. Η οικονομία ίδια δίνει σήματα πυκνά, συνεχόμενα και επίμονα ανάκαμψης. Πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστερήσεων. Δημοσιονομικά τα πρώτα σημάδια του έτους είναι εξαιρετικά. Συνεπώς νομίζω ότι πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας ούτως ώστε να μην έχει κανένα επιχείρημα οποιοδήποτε κακεντρεχήσει ή οποιοδήποτε. Δεν νομίζω ότι. Ξέρετε κύριε Μετζάνη, τώρα που συζητάμε για το πρόγραμμα, φαντάζει τόσο μακρινή η περίοδος όπου υπήρχαν πιέσεις, καθυστερήσεις, αναβολές, αγωνίες για τη δόση. Όλα αυτά πλέον είναι πίσω. Συζητάμε όλοι, μα όλοι, για την επόμενη μέρα. Και αν δείτε δηλαδή και οι διαφωνίες των πολιτικών δυνάμεων αφορούν το ποια χαρακτηριστικά θα έχει η επόμενη μέρα. Μια που το πάμε στα οικονομικά και ξεκινάμε από εκεί, κύριε Παπά, εχθές παρακολουθήσαμε το τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο και τις, ουσιαστικά τα μηνύματα προς υπουργούς για τις καθυστερήσεις και όλα αυτά και το χρονοδιάγραμμα των 80 ημερών. Παράλληλα, εκείνη την ώρα έδινε και συνέντευξη ο κύριος Μητσοτάκης, μια ραδιοφωνική συνέντευξη, που έλεγε ότι όλα αυτά που ακούμε περί καθαρής εξόδου δεν ισχύουν, γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχουν συμφωνίες που ήδη δεσμεύουν για τα επόμενα χρόνια, που θα έχουμε βγει από τα μνημόνια. Όσον αφορά στο αφορολόγητο, όσον αφορά σε νέες μειώσεις συντάξεων, τι απαντάτε? Κοιτάξτε, εδώ πέρα καταρχήν πρέπει να συμφωνήσουμε το εξής. Επειδή η Νέα Δημοκρατία το 2014 πολιτεύονταν με την αφήγηση ότι τελείωναν τα μνημόνια και εννοούσε την προληπτική γραμμή στήριξης. Yeah. Την προληπτική γραμμή στήριξης, την οποία τώρα ελληνολογεί. Λογικά φαντάζομαι ότι ο κύριος Σαμαράς θα το πάρει αυτό ως ένα χτύπημα στην προσωπική του πολιτική εξιστόρηση των πρόσφατων γεγονότων. Νομίζω όμως ότι το κρίσιμο και αυτό που θα διαφοροποιήσει την παρούσα κατάσταση από την επόμενη είναι το γεγονός ότι το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί, θα τελειώσουμε με τη διαδικασία των αξιολογήσεων οι οποίες θα έχουν προαπαιτούμενα με αντάλλαγμα δόσεις. Βεβαίως υπάρχει ένα πλαίσιο συμφωνίας. Σε κάθε περίπτωση όμως η πορεία της οικονομίας συνολικά και των δημοσιονομικών και αυτών που αφορούν το ασφαλιστικό σύστημα είναι αυτό που θα αυξήσει ή θα μειώσει τις δυνατότητες. Η κανονικότητα, κυρία Μιχελιδάκη, θα έρθει όταν η ανεργία μειωθεί σε ποσοστά ανεκτά για μια δυτικοευρωπαϊκή χώρα. Για να το ποσοστά. Δυστυχώς ήταν περί του 10% για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή από τη δεκαετία του 90 και μετά είχαμε σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης ποσοστά τέτοιου τύπου, τα οποία κάποτε. Έτσι, τα συζητούσαμε για χρυσή. Ακριβώς. Τη χρυσή εποχή της Ευρώπης, τη μεταπολεμική και μέχρι τη δεκαετία του 80, δεν ήταν ανεκτά. Έτσι, η Ελλάδα αποτέλεσε μια δραματική προς το αρνητικό εξαίρεση, με την ανεργία της να πήγε στο 27. Αυτή τη στιγμή είναι στο 20 κοντά, είμαστε βέβαιοι ότι πολύ σύντομα θα πέσει και κάτω από το 20 και στην ολοκλήρωση της δικής μας της πρώτης τετραετίας νομίζω ότι θα είναι σε ποσοστά τέτοια που θα μας δίνει. Μιλάτε για καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, δηλαδή η επόμενη μέρα να μην έχει άλλες δεσμεύσεις. Όμως αυτή η κριτική που ασκείται και δικαιολογημένα είναι ότι δεν έρχεται το τέλος των μνημονίων, γιατί αυτό θα ερχόταν με την ακύρωση όλων των μνημονιακών νόμων. Του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου μνημονίου. Το τέλος των μνημονίων έρχεται διότι δεν έχουμε άλλη συμπίεση καταρχήν του δημόσιου προϋπολογισμού. Δεν έχουμε δηλαδή προϋποθέσεις οι οποίες λένε πρέπει να ξοδεύετε λιγότερα. Τελειώνει αυτό. Αλλά έχουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα. Τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι μειωμένα σε σχέση με αυτά που είχαμε συμφωνήσει και παραλάβει ως δεσμεύσεις για να εφαρμόσουμε και μειωμένα σε σχέση με αυτά που θα είχαμε εάν δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία και υπήρχε η τυπική υποχρέωση που προκύπτει από τη συμμετοχή μας στην ΕΕ για να μειώσουμε το χρέος στο 60%. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση του Λασκαράτου. Εφόσον βγαίνουμε από τα μνημόνια, εφόσον τον Αύγουστο τελειώνει το πρόγραμμα, τελειώνουν όλα, θα μπορέσουμε να ξενομοθετήσουμε κάποιους νόμους του οποίου έχουμε ψηφίσει, αν πάμε καλά. Θα μπορέσουμε. Παράδειγμα, είναι ερώτηση που την κάνει ο Κώστας Λασκαράτος σε όλους τους υπουργούς. Μα δεν είναι παράλληλη. Μιλάμε για κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μπορούν και πρέπει να επανέλθουν, νομίζω. Και αυτό είναι ένα μέτωπο το οποίο ακριβώς θα δώσει και ένα σήμα γενίκευσης της ανάκαμψης. Να σας πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Το πρόγραμμα το οποίο εμείς υπογράψαμε είχε μέτρα 5 δις.
Από αυτά ήδη τα δύο και έχουν επιστραφεί με τη μορφή του μερίσματος. Εάν πάει καλά η οικονομία, θα μπορέσουμε και άλλα μέσα στο 2018, μέσα στη διάρκεια του προγράμματος, να επιστρέψουμε. Συνεπώς, διαμορφώνεται ένα συνολικό πλαίσιο, στο οποίο και ο πολίτης και οι διεθνείς επενδυτές λαμβάνουν τα μηνύματα της ανάκαμψης. Να σας ρωτήσω, επειδή το συνέδεσε και χθες το Υπουργικό Συμβούλιο με τα Μνημονιακή Ελλάδα και με τη ρύθμιση που θα γίνει για το χρέος. Τα όσα διέρευσαν στην Χάντισπλα, το γαλλικό κλειδί και η σύνδεση με την οικονομία, αρκούν, είναι αυτό που θέλουμε ή δίνουν λιγότερα από αυτά που έχουν οι ίδιοι δεσμευτεί απέναντι στην Ελλάδα? Κοιτάξτε να δείτε, μία εφαρμογή ενός μέτρου που λέει ότι αν η ρυθμή ανάπτυξης είναι χαμηλότερη από έναν πύχη και κάτω, δεν θα έχουμε πληρωμές, είναι μία λύση την οποία η Ελλάδα ζητά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο πύχης είναι καλός, έχει μπει στο σωστό σημείο? Επιτρέψτε μου να μην το σχολιάσω τώρα αυτό. Γιατί υπάρχει και μια διαπραγμάτευση σε εξέλιξη, έχει έτσι συγκεντρώσει τις δυνάμεις της η διαπραγματευτική ομάδα με βάση και τον πολιτικό σχεδιασμό. Αλλά νομίζω ότι η ουσία αυτής της διαρροής, ας το πούμε έτσι, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ θετικό για τη χώρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, παρόλο που η Ελλάδα έχει συσσωρεύσει ένα τεράστιο όγκο χρέους, έχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι παρκαρισμένο, τα διμερή δάνεια, για να αποπληρωθούν βαθιά στο μέλλον. Τα δάνεια του ESM θα είναι με χαμηλό επιτόκιο και εάν πετύχουμε και μια τέτοια λύση, θα πάμε σε αυτό που λέγαμε, να μην χρειάζεται να δαπανούμε πάνω από 15% κατέτος για την εξυπηρέτηση του χρέους. Είναι πολλά τα θέματα. Τώρα δεν ξέρω, πάμε λίγο και σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, τα ελληνοτουρκικά, έτσι, και με τον Τούρκο γείτονα. Νομίζουμε όλοι και έχουμε καταλάβει πια ότι είναι σε μια ανεξέλεγκτη φάση. Δεν ξέρω αν είναι μόνο στο πλαίσιο της ρητορικής και αν θα προχωρήσει και σε άλλες ενέργειες, αλλά θα θέλαμε τη δική σας την εκτίμηση. Ακούσαμε και χθες, δεν απειλούμε κανένα, αλλά δεν φοβόμαστε και κανέναν, είπε ο κύριος Τσίπρας. Αλλά έκανε στη συνέχεια μια έκκληση, αν το καταλάβαμε και σωστά, στο ότι ως ένδειξη καλής θέλησης ο κύριος Ερντογάν να αφήσει τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει καταρχήν να συνειδητοποιήσουμε ότι ούτε εμείς ούτε η Τουρκία θα μετακομίσει από εκεί που βρίσκεται. Άρα για τις επόμενες εκατονταετίες θα είμαστε γείτονες και θα πρέπει τα προβλήματά μας να τα λύσουμε. Η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον, επειδή είναι μια δύναμη ειρήνης και σταθερότητας, να υπάρχει ένα κλίμα ηρεμίας. Και το κλίμα ηρεμίας βεβαίως θα επαναλάβουμε ότι προϋποθέτει και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Και θα κάνει λάθος οποιοδήποτε εάν νομίζει ότι η Ελλάδα δεν είναι σε θέση με οποιονδήποτε τρόπο να υπερασπιστεί την κυριαρχία της. Αυτό δεν πρέπει να το μπλέκουμε με το γεγονός ότι εμείς καλώς, δικαίως και σωστά έχουμε αξιοποιήσει στο έπακρο όλο το διπλωματικό μας εκτόπισμα, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερο της Τουρκίας. Διότι είμαστε μια χώρα του ΝΑΤΟ, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα η οποία με συνεργασίες στην περιοχή. Εκεί είναι στο ΝΑΤΟ. Ναι, αλλά. Έχει τώρα και τον Μπούτιν και τον Ροχαλίδη. Παίζει σε όλα τα ταμπλό. Βεβαίως. Αλλά εδώ πέρα όμως πρέπει να αξιολογήσουμε το γεγονός ότι η δική μας χώρα έχει ισχύ διπλωματική, η οποία είναι σε θέση ακριβώς να την καταστήσει πάρα πολύ σημαντική. Ναι, και αυτό είδαμε πώς κινητοποιήθηκε και η Ευρώπη και πώς έβγαλε και πολύ σκληρή ανακοίνωση και πώς καλέσαν και τον Ερντογάν. Είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε στο παρελθόν. Εμείς όμως τελικά αποφασίσαμε πώς θα το πάμε, γιατί είδαμε τις πρώτες πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση τις πρώτες αρκετές μέρες και ξαφνικά έσκασε μία ανακοίνωση από το Μέγαρο Μαξίμου σε πολύ υψηλούς τόνους, μιλούσε για Σουλτάνο. Μία σειρά διατυπώσεων από τον κυβερνητικό εταίρο, τον Πάνο Καμένο, σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Ο Σουλτάνος ήταν η ποιότερη διατύπωση. Ακούστηκαν άλλα ψυχιατρικής ανάλυσης. Και μετά πάλι χθες είδαμε τον Πρωθυπουργό σε ήπιους τόνους, αυστηρό αλλά σε ήπιους τόνους, να διαχειρίζεται το συγκεκριμένο ζήτημα. Αποφασίσαμε πώς θέλουμε να το πάμε. Κοιτάξτε, να δείτε, ο Πρωθυπουργός ήταν νομίζω και σαφής και το ήπιος δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι χαρακτηρίζει τις διατυπώσεις του. Η φρασιολογία ήταν πιο χαμηλός τόνος. Όπως ο Πρωθυπουργός οφείλει να είναι νομίζω και σαφής και αιχμηρός και να μην αφήνει και περιθώρια παρερμηνιών. Και ο καθένας από εμάς έχει και τον τρόπο του να εκφράζεται. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει συμβεί κάτι το οποίο είναι εκτός των προβλεπομένων, ας πούμε, ή εκτός των πραγμάτων που μπορεί να ακούσει κανείς σε στιγμές έντασης τις οποίες διανύουμε αυτές τις μέρες. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι έχει τη σημασία του και το μήνυμα προς το γείτονα να είναι ότι δεν θα βρει χαραμάδες διχόνιας
είτε στην κυβέρνηση, είτε συνολικά στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, τις οποίες θα μπορέσει να τις αξιοποιήσει για να υπερασπιστεί. Αυτό είναι σίγουρο. Σίγουρο δεν είναι. Είναι ζητούμενο κάθε μέρα. Είναι ζητούμενο, είναι ζητούμενο κάθε μέρα. Έτσι. Θα επιμείνω. Θεωρείτε ότι είναι συμπαγές το ελληνικό πολιτικό σύστημα απέναντι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή? Μπορούν να γίνουν βήματα κι άλλα, νομίζω. Ένα βήμα είναι ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών για να κλείσει τις χαραμάδες διχόνοιας, όπως τις είπατε. Κοιτάξτε να δείτε, το πότε και αν θα γίνει μια κλιμάκωση τέτοιου τύπου, δηλαδή να μαζευτούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι μαζεύονται όταν υπάρχει μια μεγάλη πολιτική κρίση στην Ελλάδα. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή οι πολιτικοί αρχηγοί μαζεύονται, ας πούμε, μαζεύτηκαν όταν είχαμε το θέμα του Μακεδονικού. Yeah. Όταν είχαμε το θέμα της κρίσης της μεγάλης το 2015. Αυτό θα το αποφασίσουμε αν κριθεί ότι πρέπει να συμβεί. Ενδεχομένως όχι μια συνάντηση, αλλά μια επικοινωνία με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Η επικοινωνία έτσι κι αλλιώς πρέπει να είναι διαρκής, νομίζω. Πρέπει να είναι διαρκής. Μπορεί να μην είμαστε στη μία τρόποι. Μεγάλη κρίση, αλλά έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα. Μήπως λοιπόν θα ήταν χρήσιμο αυτή τη στιγμή για να αποφασίσει μετά και ο καθένας, ας πούμε, την πορεία του. Αν θα βγαίνει να διαφωνεί, αν θα συμφωνεί, αν θα πηγαίνει στην διάλογος. Ο διάλογος πάντα νομίζω είναι χρήσιμος και θα πρόσθεται αυτές τις μέρες αν υπήρχε έτσι συστηματική επαφή και ψύχρεμη ανάλυση. Νομίζω ότι ήδη οι επαφές του Υπουργού Εξωτερικών με τους αρχηγούς των κομμάτων έχουν δείξει ότι υπάρχει ωριμότητα σε πολλές πλευρές του πολιτικού συστήματος και η κριτική γίνεται και με τους τόνους που αρμόζει σε αυτά τα ζητήματα. Ναι, τώρα δεν ξέρω πού θες να πας εσύ, αλλά εγώ θέλω λίγο να κάνω ένα βήμα πίσω για το κομμάτι της διχόνοιας, που προφανώς τα εθνικά θέματα πρέπει να υπάρχει έτσι μια γραμμή και μια συζήτηση και μια συνένεση. Αλλά από την άλλη, εδώ η αντιπολίτευση λέει ότι μέσα στην κυβέρνηση ουσιαστικά υπάρχει διγλωσία και πολλές φορές άλλη τόνη. Και για το κομμάτι των ελληνοτουρκικών, για τον κύριο Καμένο, ο οποίος έθεσε ένα θέμα ομοιρίας. Και ο κύριος Κουβέλης είπε ότι αυτός είναι ένας υπερτροφικός λόγος, αν πούμε και για το ίδιο Υπουργείο. Απ' την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης έλεγε χθες ότι ο κ. Καμένος δεν είναι μόνο ανίκανος, είναι λέει και επικίνδυνος για αυτή τη θέση, γιατί ασκεί και εξωτερική πολιτική που δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Εσείς τι λέτε? Δεν ξέρω αν είναι θέση ευθύνης σε αυτές τις στιγμές να χρησιμοποιείται αυτή η φρασολογία απέναντι στον Υπουργό Αμήνειας. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κρίνει ο κόσμος. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είναι μια κυβέρνηση η οποία συγκροτήθηκε καθαρά και πάνω στο τραπέζι ενώπιον του ελληνικού λαού. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες υπάρχουν σε ορισμένα ζητήματα είναι επίσης προσεγγίσεις τις οποίες δεν έχουμε επιδιώξει ποτέ να κρύψουμε. Και νομίζω στη βάση αυτών των σχέσεων ειλικρίνειας πορευόμαστε. Και εάν και όταν προκύψει λύση και στο θέμα των σχέσεων με το Βόρειο γειτονά μας, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εκεί όλα τα κόμματα θα κληθούν να κρίνουν ποια θα είναι η στάση τους. Εκεί ακούσαμε προηγουμένως τον κύριο Γιώκα, τον κύριο Γιώκα εδώ πέρα, μας είπε ότι θα βρεθεί λύση. Είναι ίσως ο πρώτος που μας λέει ότι θα βρεθεί λύση. Ότι θα φέρετε στη Βουλή. Είναι δυνατόν να μην έρθει η λύση προς επικύρωση? Θα έρθει, λέτε, θα έρθει η λύση. Είμαστε κοντά στο να έρθει η λύση στη Βουλή. Κοιτάξτε, προσωπικά αν με ρωτάτε, εγώ πάντα ήμουν αισιόδοξος. Και ειδικά στην τελευταία φάση, όπου το κρίσιμο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι η αλλαγή ηγεσία στη γειτονική χώρα. Και αυτό πρέπει να γίνει συναντήσεις. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός και να το γνωρίζει καλά. Είχαμε μια πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση στην άσκηση πολιτικής από τους γείτονες. Η Ελλάδα δεν έχει αλλάξει θέση από το 2008, όπου διατυπώθηκε πάρα πολύ ρητά από τον Καραμαλή η θέση ότι πρέπει να υπάρξει σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, και αυτό είναι προϋπόθεση για την ένταξη των γειτόνων μας στους ευρωπαϊκούς και ευρωατλαντικούς θεσμούς. Με αυτή τη θέση πορευόμαστε. Δεν υπήρχε ελαστικότητα. Δεν υπήρχαν ανοιχτά αυτιά στην αντίπερα. Τώρα είμαστε πιο κοντά να έρθει σχέδιο στη Βουλή. Το καταλάβαμε καλά. Μην καταλάβουμε λάθος πράγμα, δηλαδή. Και μην πούμε λάθος πράγμα, θα κατηγορηθούμε. Να μην το προαναγγείλω εγώ. Σας λέω όμως ότι είμαι αισιόδοξος ότι πλέον η διαπραγμάτευση έχει αναπτύξει μια θετική δυναμική. Και ας αναμένουμε και τις επόμενες ημέρες. Πάντως, δανειζόμενοι αυτό που είπε ο κ. Γιώκας νωρίτερα εδώ για το ονοματολογικό, που δεν φάνηκε ότι και αυτοί έχουν μεγάλη ένσταση ως προς την προσέγγιση, αλλά στο κομμάτι του αλυτρωτισμού και του συντάγματος θεωρούν ότι δεν είσαστε πολύ κάθετοι στην κυβέρνηση για την αλλαγή του συντάγματος προκειμένου να προχωρήσει η συμφωνία. Όχι, νομίζω ότι. Και ίσως δεχτείτε δεσμεύσεις που θα έρθουν αργότερα. Το κομμάτι της συμφωνίας πρέπει να είναι βεβαίως και η αλλαγή του συντάγματος. Δεν μπορεί δηλαδή η γειτονική χώρα να έχει ένα συνταγματικό όνομα με το οποίο θα αναπτύξει και τις σχέσεις της με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και θα ανταλλάσσει τα εκατοντάδες εγγραφά της
ως ενδεχομένως μέλος της ΕΕ κάποια στιγμή στο μέλλον και το όνομα το συνταγματικό να είναι το όνομα. Το είπε Μάριο για τον κύριο Γκιόκα. Ναι. Το ίδιο είπε χθες και ο κύριος Καραγκούνης και η Νέα Δημοκρατία το ίδιο πράγμα λέει. Λέει ότι δεν έχετε δεσμευτεί για την αλλαγή του συντάγματος. Δεν δεσμεύεται η γειτονική χώρα για την αλλαγή του συντάγματος. Ότι δεν έχουμε πάρει ισχυρή δέσμευση. Δεν υπάρχει ισχυρή δέσμευση. Αυτό θα το δούμε με την ουσία της συμφωνίας. Η θέση ελληνική νομίζω είναι πεντακάθαρη. Mm-hmm. Τα λειτουργικά προβλήματα νομίζω σας ανέφερα ποια μπορεί να είναι. Ότι αν δεν υπάρχει αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια λειτουργική λύση, με την έννοια ότι θα ανταλλάσσει αλληλογραφία η γειτονική χώρα και με τους εταίρους της αλλά και διεθνώς. Φεύγοντας σιγά σιγά από τα εθνικά, να κάνω όμως ένα πισωγύρισμα. Γιατί έχουμε και κάποιες οικογένειες εδώ στην Ελλάδα που περιμένουν να δουν πότε θα επιστρέψουν τα δύο παιδιά τους. Και άκουσαν από τις τηλεοράσεις να λένε οι δημοσιογράφοι ότι πάνω σκαμμένος είπε ότι μπορεί να πάμε και 15 χρόνια. Μπορεί να πάμε και 15 χρόνια για να επιστρέψουν τα παιδιά μας. Δεν θέλω να σκεφτούμε το δύο ενδεχόμενο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο αισιόδοξοι, να εργαζόμαστε συστηματικά και να κάνουμε ξεκάθαρο και στο γείτονα ότι εάν θέλει να λέγεται κράτος δικαίου, πρέπει να λειτουργεί ως τέτοιο. Τι έγινε και τράβηξε τόσο. Είχαμε υπερεκτιμήσει τους διάβλους επικοινωνίας που είχαν δημιουργηθεί και με την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα και θεωρούσαμε ότι θα κλείσει το θέμα. Το είχαμε πιστέψει κι εμείς. Γιατί τώρα έχει παρατραβήξει. Δεν νομίζω, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι πρέπει κανείς να συνδέει τις τρέχουσες εξελίξεις με το εάν ήρθε ή δεν ήρθε ο Ερντογάν στην Αθήνα. Αυτό είναι νομίζω μια πάγια δική μας υποχρέωση και θεωρώ ότι ένας ψύχρεμος αναλυτής αντιλαμβάνεται ότι η στάση του κύριου Ερντογάν σε σχέση και με τα ελληνοτουρκικά είναι μάλλον έτσι μια σπόντα η οποία έχει να κάνει με τις δυσκολίες τις οποίες συναντάει στα άλλα μετωπατά που έχει ανοίξει. Έτσι, διότι αν δείτε το τι σημαίνει Τουρκία αυτή τη στιγμή, είναι ένα έθνος το οποίο είναι σχεδόν εμπόλεμο ή και το σχεδόν δεν ξέρω. Σχεδόν. Ναι, λοιπόν. Και εμείς είμαστε ο γείτονας με τον οποίο θα μπορούσαμε. Αλλά αν είμαστε η παράπλευρη απώλεια, πόσο μπορούμε παράπλευρη να το απώλεια, η Ελλάδα δεν θα είναι σε καμία περίπτωση. Και απώλειες θα υποστούν άλλοι εάν θελήσουν να σκεφτούν ότι θα εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε κατάσταση. Η Ελλάδα κάθε άλλο παρά παράπλευρη απώλεια θα είναι. Το ότι συνδέει, μισό λεπτό, ναι. Το ότι συνδέει ο κύριος Ερντογάν πλέον καθαρά τους δύο στρατιωτικούς με τους 8. Αυτό είναι μια θέση η οποία δεν μπορεί να πατήσει πουθενά. Νομίζω η Ελλάδα έχει συγκεκριμένους κανόνες με τους οποίους λειτουργεί εσωτερικά. Είναι κράτος δικαίου, έχει την ανεξάρτητη δικαιοσύνη της. Σε αντίθεση με αυτό που συνέβη στη γείτονα, όπου αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απαγγελία κατηγοριών. Ναι, για μας υπάρχουν και οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου και η δικαιοσύνη. Αλλά και εκείνος από την άλλη πλευρά λέει ότι, κοιτάξτε, εν πάση περιπτώσει, για μένα έχουν πέσει όλοι οι Δύσοι επάνω μου να με φάνε για τους δύο στρατιωτικούς. Αυτό έπεσε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, έτσι. Είναι ένα συμψηφισμό στον οποίο η Ελλάδα δεν αποδέχεται. Δεν μπορώ να το πω πιο καθαρά. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι τέτοιου τύπου μεθοριακά προβλήματα υπήρχαν και σε άλλες στιγμές και λύνονταν με τρόπο ο οποίος δεν κλιμάκωνε μια αντιπαράθεση. Επειδή το πράγμα έχει πάει αλλού πια, το βλέπουμε, ας πούμε, σε σχέση με το πώς και ο ίδιος ο Ερντογάν τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσε απέναντί μας, και επειδή όλοι ρωτάνε αυτό, κύριε Υπουργέ, υπάρχει κίνδυνος θερμού επεισοδίου, υπάρχει περίπτωση επιστράτευσης, υπάρχει. Ο κόσμος συζητά αυτό. Και αν ανοίξουμε και ορισμένα ραδιόφωνα, θα ακούσουμε εχθές πολέμου. Γελάτε, κύριε Υπουργέ, αλλά διαβάζουμε. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι πάρα πολλές φορές. Είναι κανονικό ερώτημα. Αντιλαμβανόμαστε πάρα πολλές φορές και την ανάγκη τη δημοσιογραφική κάποια πράγματα να φουσκώσουμε για να τσιγκλίσουμε τον τηλεθεατή ή τον ακροατή και να παρακινήσουμε τον ενδιαφέρον του. Αυτά τα θέματα δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Κατά τη γνώμη μου. Mm. Και απευθύνω μια έκκληση και στο δημοσιογραφικό κόσμο ότι πρέπει πραγματικά αυτά μόνο με ψυχραιμία να τα αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Είτε είμαστε στην πολιτική, είτε είμαστε στη δημοσιογραφία. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στην εγκληματικότητα και στην ασφάλεια των πολιτών, γιατί συζητείτε πάρα πολύ και το ξέρετε. Και επίσης έχει συζητηθεί πάρα πολύ εάν στην συγκεκριμένη στιγμή που είχαμε αυτή την αιματηρή ληστεία και τόσο βίαιη στην Κηφισιά, οι δηλώσεις του κυρίου Τόσκα ήταν άτοπες ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έβγαινε μέσα στιγμή. Δηλαδή, περί. Κοιτάξτε, ο Νίκος ο Τόσκας είναι. Ο κόσμο αγγελικά πλασμένο, δεν ζούμε και αυτά. Αλλά αυτές είναι διαπιστώσεις. Από το ρόλο του, ίσως.
οι διαπιστώσεις αυτές έρχονται από έναν υπουργό ο οποίος έχει έχει καταγράψει κάποιες πάρα πολύ σημαντικές επιτυχίες, έτσι, ως μέλος αυτής της κυβέρνησης. Δηλαδή, αν κάποιος δει και την μικρού τύπου, έτσι, τέτοιου τύπου εγκληματικότητα και τους τραυματισμούς, μιλάμε για 30% μείωση σε αυτή την διετία σε σχέση με την προηγούμενη. Να μην σας πάω στο πόσο έχει πολλαπλασιαστεί η αποτελεσματικότητα σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Πόσες περιπτώσεις εξάθρωσης κυκλωμάτων ναρκωτικών έχουν έρθει στο φως. Νομίζω όμως ότι είχαμε και ένα έτσι, πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός με την επίθεση που έγινε εδώ στο σπιτιού. Και το να μιλάμε για στατιστικές αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει καμία σημασία. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί την επίθεση είναι 100% τραυματισμένος. Κύριε Παπά, γιατί έχει σοκαριστεί το Πανελλήνιο. Βεβαιότατα. Αυτό δεν πρέπει να μας ξεφεύγει. Πρέπει όμως και η μεγάλη εικόνα να αποτελεί μέρος της συζήτησης. Να μην λέμε ότι ξαφνικά διωγγώθηκε η εγκληματικότητα. Η εγκληματικότητα έχει μειωθεί, τα περιστατικά έχουν μειωθεί και σε αριθμό και σε βιαιότητα και βεβαίως δεν θα σταματήσουμε ποτέ να ζητάμε ακόμα περισσότερη αποτελεσματικότητα, να συζητάμε με ψυχραιμία τρόπους που αυτό μπορεί να επιτευχθεί, αλλά πάντα στον καμβά της πραγματικότητας και των πρωτοβουλειών που πραγματικά έχουν πάρθει. Λοιπόν, πριν πάμε στα θέματα του Υπουργείου, ίσως γιατί υπάρχουν και τέτοια, δηλαδή κοντεύουμε να βρούμε λύση για το χρέος και με τις τηλεοπτικές άδειες λύση δεν έχετε πει Υπουργέ εδώ που τα λέμε. Όχι αυτό μόνο. Θέλω να πείτε. Θα έρθουν και άλλες παραγωγές, θα τα κάνουμε όλα. Μπάκαλο θα βγάλουμε. Τώρα είμαστε ακόμα πιο αισιόδοξοι, νομίζω. Γιατί είχαμε την τελευταία απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Έδειξε αυτή η ιστορία ότι θα πρέπει να λάβουμε τις προνοίες ούτως ώστε να μην ταλαιπωριόμαστε τόσο πολύ κάθε φορά που είναι να έρθει μια παραγωγή. Έτσι. Καταρχήν θέλουμε να έρχονται παραγωγές, να ξεκινήσουμε Θέλω από να αυτό. Το πω και από τη δική σας εκπομπή. Αυτή τη στιγμή έχουν δεσμευτεί 75 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τα οποία αφορούν το λεγόμενο cash rebate, δηλαδή την επιστροφή μέρους των δαπανών που γίνεται στην Ελλάδα για τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Τι αποδείχθηκε όμως, ότι οι παραγωγοί δεν θέλουν μόνο τέτοιου τύπου κίνητρα, χρηματικά κίνητρα, χρειάζεται και ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο να μπορεί να τους εξασφαλίζει ότι αυτές οι παραγωγές θα μπορούν να γίνονται στην ώρα τους, βεβαίως με απόλυτη προστασία των αρχαιολογικών μας χώρων και με την πρόνοια να μην τις προσβάλλει, αυτούς τους χώρους κανείς, αλλά νομίζω ότι είναι μια έτσι τεράστια δυνατότητα η οποία πλέον. Το λέγαμε και πριν με την Άντζελα τη Ζούγκρα που μας έδινε η συνάδελφος το ρεπορτάζ. Τώρα είπε το ΚΑΣ, δεν θέλαμε να κλείσουμε όλη μέρα το Σούνι, θα δώσουμε 5 ώρες, 6-7 πόσες δίνει. Αν έρθει μια χολιγουντιανή παραγωγή και πει: εγώ θα σας φέρω εδώ την Ατζελίνα Ζολή, αλλά το θέλω μια εβδομάδα κλειστό. Πρέπει να κάνουμε γυρίσματα. Πώς θα γίνει τώρα, γυρίζουμε ταινία στο Χόλιγουντ. Εμείς θα πούμε. Νομίζω, κοιτάξτε να δείτε τώρα, για να σας πω τώρα, και επειδή υπάρχει και ένα σχέδιο αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, για να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες αδειοδοτήσεων. Οι μεγάλες οπτικοακουστικές παραγωγές, κατά τη γνώμη μας, είναι στρατηγικές επενδύσεις. Και στρατηγική επένδυση σημαίνει ότι πρέπει σε μια διυπουργική αρμόδια επιτροπή να λύνονται και να προσφέρεται και σε αυτούς τους ανθρώπους αυτό που προσφέρουμε σε άλλου τύπου στρατηγικές επενδύσεις. Να παρακάμπτεται το ΚΑΣ σε ορισμένες ειδικές συνθήκες. Δεν είναι μόνο το ΚΑΣ. Γιατί εγώ δεν είμαι σκηνοθέτης. Αλλά αν ρωτήσετε τους οπερατέρ εδώ, τους ανθρώπους που είναι ειδικοί και τους σκηνοθέτες, θα πούνε ότι η Ελλάδα είναι από τις καλύτερες χώρες που έχει το καλύτερο φως. Αν δεν κάνω λάθος. Και να πάμε και περιβαλλοντικά. Και εκεί θα συναντήσουμε προβλήματα. Έχετε προβλέψει και αυτό. Όλου του τύπου οι αδειοδοτήσεις νομίζω ότι πρέπει ειδικά στις μεγάλες παραγωγές να είναι ζητήματα τα οποία λύνονται με τρόπο που αντιμετωπίζονται όλες οι μεγάλες επενδύσεις. Θέλετε να βάλετε μια άλλη τελεία. Ό,τι μου πείτε. Πάμε σε Κύρο. Πάμε. Είναι ο κύριος Κουβέρης εκεί. Βλέπετε. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας στη Σκύρο. Την καλημέρα μας σε όλους σας.